Πάμε το 1-7. Ήδη, όπως βλέπουμε, σχηματίζεται το V. Από εδώ και πάνω θα κάτσει το δεύτερο επίπεδο, η δεύτερη εξέδρα, ας πούμε, εισαγωγικά. Δυναμικές συλλήψεις, δυναμικά τα έργα. Το 1-7 είναι η νότια πλευρά του. Αυτό το βραδινό, ας πούμε, γιατί έπεσε βράδυ, παιδιά. Βλέπουμε εδώ και πάνω τον ουρανό με τα θερία τους γερανούς μας. Έτσι, έξω από το τσίγκο, είναι 5-6 μέτρα από την πλάτη και αγναντεύω το τομέα 7. Το τομέα 7 ξεκινάει από εδώ που είναι λίγο πιο χαμηλά σε ύψος. Έτσι, βλέπουμε ότι οι πλάτες έχουν καλουποθεί στον όροφο αυτό για να πέσει το πετό και να γίνει όπως και κάτω το τυχείο, το τσιμεντένιο. Πάνω κάτω τα μαθαίνουμε αυτά εδώ και 3,5 μήνες που κάθε μέρα έρχομαι με την κάμερα να τραβάω αυτές τις τεχνικές λήψεις και να τις μοιράζομαι απλόχερα μαζί σας. Το μόνο που σας ζητάω είναι εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν. Είναι ένα στήριγμα για μένα και τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν αυτή την προσπάθεια. Εγώ λέγομαι παιδιά Black Horse Hike. Το κανάλι λέγεται Black Horse Hike και όσοι θέλετε να με βρίσκετε και πιο άμεσα, δημιούργησα και μια δωρεάν σελίδα στο Facebook. Την ονόμασα τι άλλο, γήπεδο Άγια για Σοφιά. Θα δείτε και ποιος πραγματικά είμαι. Έχω τη φωτογραφία μου. Δεν είμαι σε μία, είμαι σε αρκετές. Μην το παίζω δίπλο πρόσωπος. Έχω πρόσωπο, έχω επάγγελμα. Έτσι, δεν είμαι δημοσιογράφος επαγγελματίας. Είμαι χομπερίστας, κινηματογραφιστής, οπερατέρ και sportcaster. Γελάει εδώ και ο παλίγαρός μου. Λοιπόν, το 1-7, βλέπουμε το τι γίνεται. Έτσι. Όλα ρολόι. Και μια χαρά. Και πάω στο επόμενο και τελευταίο βίντεο, το 1-6, για να κλείσω και σήμερα τη λήψη και τη μετάδοση. Ζήτω η ΑΕΚ. Συνεχίζουμε.